Είναι γνωστή και πάγια η άποψη της παράταξής μας προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και επίσης η άποψή μας ότι είναι τα τέλη πολλά που πληρώνει ο κόσμος της Λευκάδας στον Δήμο, τα δημοτικά τέλη τα λεγόμενα. Και αυτό μου επιτρέπετε να πω ότι φταίτε και λίγο εσείς σε αυτό. Γιατί έχουμε αυτή την εντύπωση εννοώ. Έχουμε αυτή την εντύπωση ότι είναι πολλά, διότι δεν τα δικαιολογείται επαρκώς. Τα εισπρατώμενα τέλη είναι θεμελιώδης αρχή αυτή, ας πούμε, ότι πρέπει να αναλώνονται για τους σκοπούς τους οποίους εισπράττονται. Αυτό το έχετε κάνει ποτέ? Εγώ το ζήτησα και από την αρχή των συμβουλίων. Να μας πείτε μια μέρα, ας πούμε, ή σε ένα χρόνο ή ενός εξαμήνου, ότι μαζέψαμε τόσα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητος, 100.000 ευρώ, ένα παράδειγμα λέω, και χαλάσαμε 100.000 ευρώ για αυτούς και για αυτούς τους λόγους, επαρκώς αιτιολογημένους. Το κάνατε αυτό ποτέ? Αν δεν το κάνατε, τότε δικαιολογημένα λέμε ότι είναι πολλά. Αποδείξτε μας ότι δεν είναι πολλά. Ένα δεύτερο θέμα που θέλω να πω, με αφορμή πάλι την αυτή που έχω σοβαρές αμφιβολίες, τι θέση θα πάρω στο τέλος. Δηλαδή, φαίνεται τρία χωριά, δύο χωριά, ας πούμε, ορεινά, και εγώ σας λέω, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα για χαμηλότερα, γιατί δεν μηδενίζει τα τέλη, γιατί δεν γίνει ακόμα μικρότερα. Με ποιο σκεπτικό βγάλατε ότι πρέπει να είναι αυτά? Επίσης, επαναλαμβάνω ότι στη θεμελιώδη, και το έχω πει μια-δυο φορές τουλάχιστον στις αρχές των συμβουλίων, στις αρχές της θητείας, ότι η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας πρέπει, είναι εκ των όνων κάλευ, πρέπει να εφαρμόζεται οπωσδήποτε. Κοιτάξατε προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, για το Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον που ψηφίζει, κατά κανόνα καλόπιστα ψηφίζουμε όλοι για ανταποδοτικά τέλη. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι είναι μια παράβαση καθήκοντος εάν αυτά τα δημοτικά τέλη τα οποία εισπράττουμε δεν αναλύσκονται για τον τρόπο, για τον λόγο για τον οποίο εισπράττονται. Δηλαδή, μα μας οδηγείτε καλόπιστα εμείς ενεργούντες και σε μια παραβατικότητα? Για το συγκεκριμένο θέμα, θεωρούμε, όπως διαβάσατε κύριε Κιτάκη, την αιτιολόγηση με την οποία αναπέμπεται την απόφαση την ακυρωμένη, θεωρούμε ανεπαρκή. Και εγώ σας λέω, γιατί το 060 ή το 080, όπως όλοι εδώ πέρα, δεν το κάνατε 060. Δηλαδή, το θεωρούμε ανεπαρκή προς τα κάτω. Γι' αυτό έχουμε μια αμφιβολία στο τι θα ψηφίσουμε.